Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα. Παρότι είναι 1η Απριλιά, δεν θα πούμε ψέματα σήμερα. Μπάλα και άλλα, η αθλητική εκπομπή του Αργαδιάννα 38, Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Η εκπομπή μας προσφορά τη στοίχημαν.gr. Το Serie Application επέστρεψε μετά τη μεγάλη επιτυχία του κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας. Το στοίχημαν.gr επαναφέρει το πολύ αγαπημένο παιχνίδι με έπαθλο 100.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα, εντελώς δωρεάν, με το mobile application του Serie να είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Είπαμε, δεν θα πούμε ψέματα. Δεν είναι ψέμα η παραμονή του Πανεργατικού στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία μετά τον χρυσό βαθμό που απέσπασε χθες στο γήπεδο του Σχηματερίου από τον αθλητικό όμιλο. Η Πάτου, καλεσμένη στο στούντιο, οι πρωτεργάτες, οι επικεφαλής πορείας, ο πρόεδρος Βασίλης Κωστόπουλος και ο προπονητής Θανάσης Ταΐκος. Κύριε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, με τον coach είχαμε δώσει ραντεβού, θα ξανάρθει όταν σφραγιστεί η υπόθεση παραμονή. Πιστή στο ραντεβού μας λοιπόν, έτσι. Συγχαρητήρια καταρχήν. Θα μου επιτρέψει, coach, παρότι εσείς ο πρωτομάστορας και ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας στον αγωνιστικό χώρο, να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο. Πρώτον, γιατί είναι η πρώτη του δημόσια τοποθέτηση. Και θέλω να μου πεις, Βασίλη, πώς νιώθεις τώρα που ενώ στην αρχή της χρονιάς εσύ με τους συνεργάτες σου νιώσατε τη δυσπιστία, χλεβαστήκατε και όλα τα υπόλοιπα ρήματα όσον αφορά τους στόχους που είχε ο Πανεργατικός. Τελικά η χρονιά κλείνει, βέβαια έχουμε δύο παιχνίδια ακόμα, με τον καλύτερο τρόπο. Είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη δικαίωση. Πραγματικά είναι ένας στόχος που επιτεύχθηκε και για πολλούς φάνταζε όνειρο θερητής νυχτός το καλοκαίρι. Ήταν ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο. Ίσως το πιο δύσκολο της νεότερης ιστορίας του Πανεργατικού. Όλοι ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες δυνάμεων των οποίων έφτασε η ομάδα εκεί που έφτασε. Ξεκινήσαμε από το απόλυτο μηδέν και σε επίπεδο. Για να λέμε με πόσα δελτία. Η ομάδα είχε μείνει με τέσσερα δελτία. Στο απόλυτο μηδέν και από οικονομικής απόψεως. Εντελώς ομιχλώδες στο τοπίο. Θυμάστε όλοι τις άκαρπες γενικές συνελεύσεις που παίρναν τη μία αναβολή μετά την άλλη μέχρι να συγκροτηθεί μια διοίκηση. Δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να συγκροτήσαμε τη διοίκηση, πήραμε τότε την κατάσταση στα χέρια μας. Θεσμικά, ναι, μεν εγώ είμαι πρόεδρος, αλλά ουσιαστικά η διοίκηση είναι μια οικογένεια, μια παρέα φίλων, να το πω αλλιώς, ανέλαβε να τρέξει την ομάδα. Ξεκινήσαμε τις δυσκολίες, προχωρήσαμε, πήραμε τα ρίσκα μας. Αλλά θεωρώ ότι και αυτό το συζήτησαμε και τα παιδιά χθες, ότι επειδή δημιουργήθηκε κάτι με πολύ αγάπη, θεωρώ ότι βγήκε και ένα αποτέλεσμα για το οποίο ήμασταν σίγουροι. Εάν δεν ήμασταν σίγουροι για αυτό που θα κάναμε, δεν θα προχωρούσαμε. Και δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια στιγμή της χρονιάς, έτσι, ενδεχομένως κάποια απογοήτευση. Σκεφτήκατε ποτέ να πείτε τι αναλάβαμε τώρα, ή είπατε από την αρχή θα φτάσουμε μέχρι τέλος και ό,τι γίνει. Εξ αρχής ο στόχος ήταν ότι θα το πάμε μέχρι τέλος. Και εγώ προσωπικά, από τη φύση μου σαν άτομο, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά στη διοίκηση, έχουμε μάθει όταν ξεκινάμε κάτι να το πηγαίνουμε μέχρι το τέλος. Δεν αφήνουμε κάτι στη μέση, δεν αφήνουμε ημιτελή μια προσπάθεια. Ήταν μια προσπάθεια που απαιτούσε θυσίες. Ξέραμε τι θυσίες θα κάνουμε, ξέραμε όλοι και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, ξέραμε όλοι και την δυσπιστία και το χλεβασμό που θα αντιμετωπίζαμε. Όμως είχαμε πει ότι θα το πάμε μέχρι τέλος και ότι θα επιδιώξουμε η δύσκολη αυτή χρονιά να είναι η απαρχή, ώστε να γίνουν πολλές αλλαγές και να μπει η ομάδα σε άλλο επίπεδο και σε βάθος χρόνου. Ομολογώ ότι το καλοκαίρι πολλοί ήταν αυτοί που ήταν δύσπιστοι με την προσπάθειά μας. Πολλοί ειρωνεύτηκαν, πολλοί χλέβασαν, πολλοί λέγανε διάφορα ότι η ομάδα δεν θα πάρει ούτε πόντο. Μην ξεχνάμε όλοι ότι ξεκίνησε και λίγο με το αριστερό όλη η προσπάθεια, διότι ήταν ο αποκλεισμός από το κύπελλο. Ήταν κάποιες ατυχίες με τους τραυματισμούς κάποιων βασικών μονάδων της ομάδος. Εμείς συνεχίσαμε, βάλαμε το κεφάλι κάτω με ταπεινότητα, με αγάπη προς την ομάδα, με αγάπη και με στόχο καθαρά το συμφέρον της ομάδος, όχι το δικό μας συμφέρον. Και προχωρήσαμε και εδώ στο Θεό, τώρα που μιλάμε, η ομάδα έχει σωθεί. Και με τον coach στον πάγκο, βάσει αριθμών θα μιλήσουμε και όχι για να ευλογούμε γένεια. Ο Πανεργατικός με την έλευσή σου coach έκανε πορεία πρωταθλητισμού, που οδήγησε εν τέλει και στην παραμονή στην κατηγορία. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα σερί ή μάλλον συγκεντρώσαμε βαθμούς σε 9 μάτσες, έχουμε 18 βαθμούς συγκεντρώσει, το οποίο
για την κατάσταση που ήταν η ομάδα όταν ήρθα και τη θέση τη βαθμολογική, φάνταζε πολύ δύσκολο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί έχουν αξία. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναρκαδικός έχει δυναμική. Δεν θεωρώ ότι το έκανε ένα άτομο αυτό προπονητής. Έγινε συλλογική προσπάθεια και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι. Να μιλήσουμε λίγο για το χθεσινό παιχνίδι. Ευτύχησε ο Παναρκαδικός να προηγηθεί. Και όπως λέγαμε και εκτός αέρα, ο αθλητικός όμιλος Ιππάτου χτύπησε το παιχνίδι, παρότι ήταν βαθμολογικά αδιάφορος, και μπράβο τους, προσωπική μου άποψη. Κανένα παιχνίδι δεν πρέπει να χαρίζεται. Ναι, εγώ θα ξεκινήσω με να δώσω συγχαρητήρια στον ΑΟ Ιππάτου. Συγχαρητήρια για τον τρόπο που αντιμετώπισαν το παιχνίδι. Δεν αδιαφόρησαν. Και όχι απλά δεν αδιαφόρησαν. Πραγματικά κυνηγούσαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο τη νίκη και μπράβο τους. Και μακάρι να είναι και παράδειγμα για άλλες ομάδες. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλες οι ομάδες σκέφτηκαν το ίδιο στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, αυτή η αντιμετώπιση από τον ΑΟ Ιππάτου του παιχνιδιού δίνει μεγάλη αξία στον βαθμό που πήραμε. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι ασφαλώς είναι μια δικαίωση για τη διοίκηση η παραμονή της ομάδος. Αλλά είναι και για τους ποδοσφαιριστές. Γιατί 34 βαθμοί αυτή τη στιγμή που έχει ο Παναρκαδικός. Τα παιδιά αυτά τους κατέκτησαν με κόπο, με υδρότα και με αγώνα μέσα στο γήπεδο. Δεν τους χαρίστηκε τίποτα και είμαστε περήφανοι περισσότερο γι' αυτό, να πω την αλήθεια. Ολοκληρώθηκε ο στόχος, δεν έχει ολοκληρωθεί όμως το πρωτάθλημα. Ο Παναρκαδικός έχει δύο παιχνίδια με τους πρωτοπόρους. Καταρχήν, φαντάζομαι και σε εσάς θα προκάλεσε έκπληξη το σκορ που καταγράφηκε χθες στον Ασπρόπυργο. 5-0 ο Ασπρόπυργος στην Καλαμάτα, πέρασε επικεφαλής πλέον στη βαθμολογία. Ένα σχόλιο για αυτό το παιχνίδι και πώς θα αντιμετωπίσει ο Παναρκαδικός στα δύο παιχνίδια που έρχονται. Ναι. Το 5-0 όντως ήταν εκοφαντικό. Αν σκεφτούμε και δούμε ότι η Καλαμάτα έχει δεχθεί, αν δεν κάνω λάθος, 5 γκολ σε όλο το πρωτάθλημα μέχρι τώρα και τα δέχτηκε σε ένα παιχνίδι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Και τα ντέρμπι, ειδικά αν δεν ξεκινήσουν τόσο καλά, μπορεί να εξελιχθούν σε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Αλλά για μας, να σας πω την αλήθεια, δεν αλλάζει κάτι. Είμαστε χαρούμενοι που παραμείναμε στην κατηγορία, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Μπροστά μας έχουμε δύο παιχνίδια με τις δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου, όπως αποδεικνύει και η βαθμολογία. Και δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πέρα ότι είναι μεγάλη πρόκληση στο να δείξουμε στο γήπεδο και εμείς πόσο καλή ομάδα είμαστε. Πρόεδρε. Εσύ, πώς είδες και εσύ, επειδή παρακολουθείς όλα τα παιχνίδια με αγωνία την εξέλιξή τους, περίμενες έτσι αυτό το 5-0? Όχι, ομολογώ ότι ήταν κουφαντικό το σκορ. Ήταν απίστευτο. Και θα έλεγα και ότι ο Ασπρόπυργος στο 5ο γκολ, στο 50, έριξε ταχύτητα. Έριξε ταχύτητα. Ομολογώ ότι εξεπλάγει πολύ και από την λειτουργία της Καλαμάτας σε ένα ντέρμπι. Συνήθως σε ένα ντέρμπι πάμε, όπως λέμε, με το μαχαίρι στα δόντια. Δεν ξέρω, μπήκανε χαλαρά οι παίκτες Καλαμάτας. Δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση πάντως το ότι σε βασικές γραμμές δεν λειτουργήσαν. Τώρα μιλάω προπονητικά, έχοντας τον κότσο, πλάμα, εντάξει. Λοιπόν, δεν λειτουργήσαν όπως περιμέναμε από αυτή την ομάδα. Έτσι, με το μέταλλο που είχε δείξει στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και εμείς αγαπάμε και υπηρετούμε το ποδόσφαιρο, διότι έχει αυτές τις εκπλήξεις και αυτή την άγρια ομορφιά που μπορεί να προσφέρει. Τώρα μου ήρθε μια σκέψη από το μυαλό σου, ρωτήσω πρόεδρε, σε ποια κατηγορία θα πέσει ο Παναρκαδικός του χρόνου? Να σε ρωτήσω εγώ, Χρήστο, σε ποια κατηγορία θα πέσει? Δεν ξέρω, τώρα μου ήρθε και λέω να κάνω μια ερώτηση στον πρόεδρο για τα σχέδια τη επόμενη χρονιά. Υπάρχουν αναδιαρθρώσει. Η Super League λέει θα πάνε και στο Τζίπρα ακόμα να ζητήσουν να μην γίνει η αρχική αναδιάρθρωση. Δυστυχώς και για το τι μελιανέστε με τη Λίγκα, με το πρωτάθλημά μας. Φαίνεται για άλλη μια φορά και η παθογένεια της όλης κατάστασης στο ελληνικό ποδόσφαιρο και κυρίως στο ερασιτεχνικό. Η ΕΠΟ δυστυχώς για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει αυτό που λέμε ότι είναι παντελώς απούσα. Μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι όταν ξεκινήσαμε δεν ξέρουμε πώς πέφτουμε. Και η προκήρυξη ουσιαστικά ολοκληρώθηκε περίπου τη δεύτερη-τρίτη αγωνιστική. Για να ξέρουμε πώς πέφτουν, γιατί πολλές ομάδες. Θα μπορούσε να έχει βγει και στο τέλος του πρώτου γύρου. Γιατί πολλές ομάδες χτίζουν πάνω στην προκήρυξη τον προγραμματισμό τους, έτσι είναι κάποια βασικά πράγματα, κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Λοιπόν, για άλλη μια φορά λοιπόν γινόμαστε μάρτυρες αυτής της ανασφάλειας που υπάρχει, γιατί δυστυχώς μας δίνουν τα χέρια όλες αυτές οι εξελίξεις και όλες αυτές οι εκκρεμείς διαδικασίες. Δεν ξέρουμε τι προγραμματισμό θα κάνουμε. Από ό,τι ακούγεται και με πάσα επιφύλαξη, μάλλον η ΓΑΜΑ Εθνική
θα θεωρηθεί ένα σαν τέταρτη τάξη, τέταρτη τάξη πρωτάθλημα. Δηλαδή θα είναι η Super League, Super League, Football League 1, Football League 2 και ενδεχομένως η νέα γάμα εθνική. Δεν ξέρουμε ποια επωνυμία, δεν ξέρουμε τελικά ποιες ομάδες θα παρτίζουν αυτό το πρωτάθλημα. Περιμένουμε. Θέλω να πιστεύω στην εκλογική περίοδο ότι θα υπάρξει ένα πιο σαφές πλάνο και ένα ξεκάθαρο τοπίο. Αισιόδοξο το βλέπω, γιατί εγώ περιμένω το αντίθετο. Εγώ προεκλογική περίοδο να μένουν στάσιμα. Ξέρουμε και ναι. Εμείς αυτό που πρέπει να φροντίσουμε σε κάθε περίπτωση είναι να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Λοιπόν, θα ρωτήσω τώρα τον coach. Υπήρξαν πολλά παιδιά ντόπια εδώ. Πιστεύεις ότι, χωρίς να αναφέρουμε ονόματα, υπάρχει κάποιος παίκτης του Παναγκαδικού που μπορεί να κάνει το άλμα για να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις ανώτερων κατηγοριών? Παίκτης ή παίκτες. Τα ονόματα θα μου τα πεις εκτός αέρα. Υπάρχουν δύο ποσοστές αυτή τη στιγμή που θεωρώ, εντάξει, με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν είναι και εύκολο να το προσδιορίσεις. Δύο ποσοστές μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα της Super League, κάτι μου. Και υπάρχουν και άλλα 3-4 παιδιά που μπορούν εύκολα να αγωνιστούν και παραπάνω. Να αγωνιστούν και σε μεγαλύτερη κατηγορία. Βέβαια, μιλάμε για παιδιά μικρής ηλικίας που στην ουσία πρώτη φορά συμμετείχαν σε αντρικό πρωτάθλημα, να το πω έτσι. Είναι πολλά παιδιά που έρχονται από K20, K19. Όμως υπάρχει ταλέντο. Και αν βελτιωθούν και δουλέψουν πάρα πολύ, μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα των μεγαλύτερων κατηγοριών. Το πιστεύω αυτό. Τώρα, coach, ήρθε στα μέσα της χρονιάς. Μετά από αυτό το διάστημα που είσαι εδώ, θέλω να μου πεις πώς έχεις ζήσει μέχρι στιγμής την εμπειρία που λέγεται Παναρκαδικός. Την ώρα του αγώνα, εκτός αγώνα, τη στήριξη των φιλάθλων, τις σχέσεις μεταξύ σας. Ναι. Καταρχάς, έχω απολαύσει κάθε στιγμή, από την πρώτη μέρα που είμαι εδώ, αυτό που λέγεται Παναρκαδικός. Και τι εννοώ? Η υποδοχή της πόλης, να το πω έτσι, των ανθρώπων, των κατοίκων, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ναι, έχω καταγωγή από εδώ. Η αλήθεια είναι ότι, ειδικά ο πατέρας μου που έζησε εδώ πέρα, έχει και πολλούς φίλους που είναι σε κάποια ηλικία, όπως καταλαβαίνετε. Η πόλη όλη όμως με υποδέχτηκε, θα έλεγα, φανταστικά. Πραγματικά αυτό το αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή, που δεν ξέραμε και τι θα γίνει. Τα άτομα της διοίκησης, τόσο εδώ ο πρόεδρος όλο και οι υπόλοιποι, με πολύ αγάπη απέναντί μου, δεν σας κρύβω ότι πραγματικά έχω απολαύσει όλο αυτό που σημαίνει Παναρκαδικός. Γιατί τελικά μέρα με τη μέρα καταλαβαίνω ότι, επειδή ζω μες στην πόλη και κινούμε, όλοι μέσα τους ενδιαφέρονται για τον Παναρκαδικό. Έρχονται, δεν έρχονται στο γήπεδο, έχουν μεγαλώσει με τον Παναρκαδικό και νομίζω ότι τους ξυπνά και μνήμες που υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που όλοι θέλουμε να γυρίσουμε λίγο τον χρόνο πίσω και να θυμηθούμε τις πιο αθώα χρόνια, να πω. Βέβαια, τα αθώα χρόνια ήταν. Βασίλη, δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι. Δεν ξέρω αν είχες προλάβει τον καταβρεχτήρα στο χωμάτινο γήπεδο στα ημίχρονα. Άρα είσαι πολύ νέος. Ναι. Για τις ευχάριστες στιγμές. Λοιπόν, όσον αφορά στη διοίκηση, μιλήσαμε για τις δυσκολίες στην αρχή. Φαντάζομαι υπάρχουν και αφανείς ήρωες, πέρα από τα άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου, που βοήθησαν στο να σταθεί η ομάδα στα πόδια της και να φτάσει σε αυτή την επιτυχία του στόχου. Σίγουρα είναι η διοίκηση που τρέχει κάποια πράγματα, είναι και οι λεγόμενοι αφανείς ήρωες και ευτυχώς φέτος ήταν πάρα πολύ. Και θέλω και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω αυτούς τους αφανείς ήρωες, οι οποίοι είναι επαγγελματίες της πόλης μας, οι απλοί πολίτες της πόλης. Προσωπικά θεωρώ αφανή ήρωα και τον πιο απλό πολίτη που θα πάρει το διαρκείας του και θα πάρει και δύο φίλους του να κόψουν ιστήριο και να βρουν εδώ τον Παναγιώτη. Και αυτό από μόνο του συνιστά έτσι μια σημαντική βοήθεια για το Σύλλογο. Υπήρξε μια συστράτευση φέτος, και αυτό είναι το σημαντικό, και μια συσπήρωση. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπουν, ότι μπήκαν ήδη βάσεις, ώστε αυτό να έχει μια προοπτική και να μπορέσουμε να πατήσουμε σε αυτό για ακόμα καλύτερα πράγματα. Τώρα να την κάνω τη δύσκολη ερώτηση, ή θα φέρουμε τον coach, ό,τι μου πεις, πρόεδρε. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν δύσκολες ερωτήσεις. Και φαντάζομαι. Κι εγώ έχω καταλάβει τι μπορεί να είναι, αλλά ωραία. Μου αρέσουν δύσκολες ερωτήσεις. Και coach Θανάση Στάικε, η εμπειρία σου εδώ από τον Παναρκαδικό είναι ευχάριστη, όπως λες. Σκέφτεσαι μπροστά, στο μέλλον?
Μάλλον να το πούμε αλλιώς για να το φωτογραφίσουμε. Ναι. Να το πούμε. Ένας προπονητής τα λαμβάνει αυτά υπόψη για να συνεχίσει τη συνεργασία του με μια ομάδα. Δηλαδή το κλίμα, την αγάπη που εισπράττει κτλ. Βέβαια είναι αρκετά νωρίς. Ναι, όντως είναι νωρίς. Αλλά δεν θα σου ευλογήσω τα γένια, ειλικρινά. Να σου μεταφέρω την άποψη κάποιων φιλάθλων που εκτιμούν σε σένα κάτι διαφορετικό στον πάγκο, δηλαδή τον προπονητή που δεν φωνάζει, δεν ουρλιάζει και απολαμβάνει και αυτός μαζί με τους παίχτες, γιατί αυτό ήταν για μένα ολοφάνερο στα πρόσωπά σας τη χρονιά, ότι απολαμβάνατε το παιχνίδι κάθε δευτερόλεπτο. Είτε νικούσατε, είτε κερδίζετε, είτε χάνατε, η απόλαυση του παιχνίδι ήταν το κάτι άλλο. Ωραία, ξεκινήσουμε από αυτό. Παρότι δεν θα ήθελα και πολύ να αναφερθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τους φιλάθλους και τη διοίκηση βέβαια, που όπως λέτε βλέπουν έναν προπονητή να μην, να το πω, φωνάζει ή βουλιάζει, δεν ξέρω πώς. Σε αντίθεση με, συγκριτικά με άλλους, ναι. Ωραία. Γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτή η παρουσία μου, αυτό το προφίλ που έχω ως προπονητής, στην προηγούμενη μου ομάδα, στη μοναδική ομάδα που είμαι προπονητής πριν από εδώ, θεωρήθηκε μειονέκτημα. Σε εισαγωγικά. Μάλιστα. Έτσι, δεν άρεσε. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που εδώ βρίσκω κάποιους να εκτιμούν αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, το μέλλον το σκεφτόμαστε πάντα. Είναι νωρίς, αλλά δεν σας κρύβω ότι εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που χθες πανηγυρίσαμε έντονα, να ξέρετε. Τα κοναρίσματα ακούγονταν πρώτα και στο σπίτι και λέμε τι έγινε, γάμο έχει. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα όμως σκέφτομαι την επόμενη μέρα. Και νομίζω ότι και οι άνθρωποι εδώ, γιατί στις ομάδες το τρίπτυχο είναι διοίκηση, προπονητικό team, ποδοσφαιριστές. Και όλα αυτά κάτω από την ομάδα, τον Παναγιακό που είναι φιλαθλή του και η πόλη της Τρίπολης. Η διοίκηση νομίζω θα είναι αυτή που θα σχεδιάσει, θα οργανώσει γρήγορα την επόμενη μέρα και μετά θα δούμε τα πάντα. Λοιπόν, εντάξει, την πήγαμε την κουβέντα πολύ μακριά στο μέλλον. Να έρθουμε στο πολύ προσεχές μέλλον. Την εβδομάδα που έρχεται είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι. Και οι φίλαθλοι της Τρίπολης θα έχουν την ευκαιρία πρώτον να δουν, να χειροκροτήσουν τον Πανεργατικό για την παραμονή, αλλά και να δουν τον πρωτοπόρο. Πιστεύω θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν ξέρω, θέλετε να απευθύνετε και ένα μήνυμα στους φιλάθλους? Είναι και το τελευταίο, επαναλαμβάνουμε, παιχνίδι εντός έδρας. Ολοκληρώνεται σε δύο εβδομάδες το πρωτάθλημα. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο της Τρίπολης. Πάντα τον καλούσαμε. Πόσο μάλλον τον καλούμε στο παιχνίδι της Κυριακής. Διότι είναι το τελευταίο παιχνίδι και επίσημα της σεζόν. Είναι κόντρα στον πρωτοπόρο. Είναι μια ομάδα, ο αντίπαλος μας, λέει ο Ασπρόπος, που δίνει και ένα έξτρα κίνητρο στα παιδιά να δείξουν λίγο και την αξία τους, ξέροντας ότι τα βλέμματα της κατηγορίας είναι όλα στραμμένα πάνω τους. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί τα παιδιά, να ευχαριστήσουμε τα παιδιά και τους προπονητές μας, τον coach και το τεχνικό team για την μεγάλη προσπάθεια που έγινε φέτος και το τεράστιο επίτευγμα, διότι θεωρώ σιγά σιγά θα συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το επίτευγμα της φετινής χρονιάς για τον Παναθηναϊκό και για την ύπαρξη του Παναθηναϊκού. Θέλουμε όλοι να είναι δίπλα μας, θέλουμε να έρθουν να μας στηρίξουν σε αυτό το παιχνίδι που φυσικά πάμε για την νίκη. Και από εκεί και μετά να σιγά σιγά να μπουν οι βάσεις και να έχουμε μια στήριξη ακόμα καλύτερη για τον χρόνο. Coach, να κλείσουμε με το δικό σου μήνυμα. Ναι, και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ το φιλάθλο εκείνο της Τρίπολης και ο κόσμος του Παναθηναϊκού να έρθει στο γήπεδο, να χειροκροτήσει τους ποδοσφαιριστές. Γιατί όντως κατάφερα κάτι που για πολλούς ήταν ακατόρθωτο. Και πραγματικά αυτό, αν το θεωρήσουμε μήνυμα, θα ήθελα να έρθουν με όσο πιο καλές διαθέσεις και προθέσεις έχουν, ώστε να ευχαριστηθούν ένα παιχνίδι χωρίς το άγχος των βαθμών. Και απλά και μόνο για να δουν την αγαπημένη της ομάδα που είναι ο Παναθηναϊκός. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και πάλι συγχαρητήρια. Να ευχηθώ τα καλύτερα στην ομάδα και προσωπικά για σας και καλό κουράγιο. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Πανεργατικός σας πρόπυργος και πάλι συγχαρητήρια και υγεία πάνω απ' όλα.